Εδώ και χρόνια, η NASA έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο, να στείλει ανθρώπους στον Άρη έως το 2035. Οι αστροναύτες θα μπορούσαν να περάσουν έως και 500 ημέρες στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, συλλέγοντας πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα. Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται πολύ για τον Άρη, λόγω των γεωλογικών και ατμοσφαιρικών χαρακτηριστικών του. Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και κάποτε είχε πυκνότερη ατμόσφαιρα και άφθονο υγρό νερό. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Άρης είχε ωκεανούς, λίμνες και ποτάμια, αλλά σήμερα είναι ξηρός, χωρίς υγρό νερό στην επιφάνειά του. Οι ρομποτικές αποστολές έχουν επιστρέψει στη Γη σημαντικές πληροφορίες για τον πλανήτη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο του Άρη εμφανίζουν έντονες αντιθέσεις. Οι αστρονόμοι έχουν δει ότι ο Άρης φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια στο ηλιακό σύστημα και η επιφάνειά του καλύπτεται από κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί από πτώσεις αστεροειδών. Η αποστολή ανθρώπων θα βοηθήσει στη μελέτη αυτών των χαρακτηριστικών του Άρη για την καλύτερη κατανόηση της πρώιμης ιστορίας του πλανήτη και των δυνατοτήτων του για υποστήριξη ζωής. Οι επιστήμονες της NASA θέλουν να οργανώσουν τις μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές, έχοντας στο νου τους κάποια βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πιο σημαντικό είναι αν υπάρχει ζωή στον Άρη σήμερα. Οι ειδικοί ψάχνουν εδώ και καιρό για σημάδια ζωής, δεδομένου ότι η Γη και ο Άρης είχαν παρόμοιες συνθήκες πριν από πολλά χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα σχετίζεται με το πώς ο Άρης έχασε το άφθονο υγρό νερό του και μεγάλο μέρος της ατμόσφαιράς του. Η NASA προετοιμάζεται για την αποστολή στον Άρη, στέλνοντας πρώτα ανθρώπους στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Το πρόγραμμα Artemis θα χρησιμεύσει ως εκπαίδευση για την εξερεύνηση του Άρη. Η πρώτη αποστολή με πλήρωμα, Artemis 3, έχει προγραμματιστεί για το 2026 και λέγεται ότι οι αστροναύτες θα προσεδαφιστούν στο νότιο πόλο της Σελήνης. Τον Ιούλιο, η NASA ολοκλήρωσε ένα πείραμα προσομοίωσης της ζωής στον Άρη, διάρκειας ενός έτους. 4 εθελοντές μπήκαν σε έναν βιότοπο που μοιάζει με τον Άρη και έρχονταν καθημερινά αντιμέτωποι με τις συνθήκες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες στον κόκκινο πλανήτη. Οι 4 εθελοντές έκαναν επιστημονικά πειράματα, εξασκήθηκαν σε εικονικά Mars Walks και καλλιέργησαν μερικά από τα δικά τους τρόφιμα, φέρνοντας μαζί τους λίγο πράσινο από τη Γη.